δεν πρόλαβα να στεγνώσουν τα δάκρυα για τους δύο νέους στα χανιά που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα και πάλι η Κρήτη θρηνεί ένα νεκρό στην άσφαλτο. Θλίψη επικρατεί για τον άτυχο Αντώνη Παναρετάκη, ο οποίος λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Ασθενοφόρο μετέφερε τον 33χρονο στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα βαριά τραυματά του. Οι νεκροί έχουν ήδη ξεπεράσει τον περσινό αριθμό την αντίστοιχη περίοδο και είμαστε μόνο στην αρχή του μήνα, καθώς το 2022 ήδη έχουν καταγραφεί 28 θύματα, ενώ πέρυσι ήταν 27 μέχρι το τέλος Ιουλίου. Δυστυχώς με ένα τόσο μεγάλο νούμερο νεκρών είναι λίγο ετοπικό να μιλάμε για οδική ασφάλεια. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η οδική ασφάλεια αφορά όλους μας. Ο καθένας έχει κομμάτι σε αυτό, δεν είναι μόνο η πολιτεία, σαφώς είναι η πολιτεία, σαφώς είναι οι υποδομές, σαφώς είναι οι δρόμοι, σωστή, ο φωτισμός, οι διαγραμμίσεις, οι κλήσει των οδών, σαφώς. Αλλά μεγαλύτερο ρόλο σε όλα αυτά έχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δυστυχώς, ε, όπως... Το βλέπουμε, μακάρι να βγούμε ψεύτε, αλλά τα 60 άτομα στην Κρήτη θα τα περάσουμε φέτο σε θανάτους. Μόνο βαθύ προβληματισμό και φόβο ότι η μακάβρια λίστα με του νεκρού τη ασφάλτου θα αυξηθεί προκαλούν τα στοιχεία του Συλλόγου Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΣΥ. Πρώτα, καθώ τα τροχιά δεν σημειώνονται μόνο στο φωνικό ΒΟΑΚ. Τα περισσότερα τροχέα το 2022 σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ακολουθούν τροχέα στην πόλη και τον ΒΟΑΚ. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ που λέγαμε και έχουμε εστιάσει όλοι στο ΒΟΑΚ, είναι και πάρα, πάρα πολλοί δρόμοι. Και όσον αφορά πούμε, την ταχύτητα, η ταχύτητα σκοτώνει παντού. Δεν έχει να κάνει είτε είναι ΒΟΑΚ είτε είναι σε ένα άλλο περιφερειακό δρόμο. Και να σα πω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο να τρέχω σε ένα μικρό και στενό δρόμο από ότι σε ένα ΒΟΑΚ, ας πούμε, που. Α πούμε ότι έχει κάποιε υποδομέ για να τρέξει και λίγο παραπάνω. Τα περισσότερα θύματα είναι άνδρε άνω των 55 ετών. Πολλά δυστυχήματα σημειώθηκαν και στις ηλικίε από 36 έως 55 ετών. Πρώτο η κακή δρόμοι και δεύτερο που δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Οι πιο επικίνδυνε ώρε για τα τροχιά δυστυχήματα που σημειώθηκαν φέτο ήταν όπω αποτυπώνεται στην κάρτα από τι 5 έω τι 9 το βράδυ. Τα θανατηφόρα τροχιά αφορούν οδηγού και ακολουθούν οι επιβάτε και οι πεζοί, ενώ στην συντριπτική του πλειοψηφία τα θύματα είναι άνδρες. Είναι το τρέξιμο. Το τρέξιμο σκοτώνει ταχύτητε. Εδώ στην Κρήτη έχουμε μια τιμωρητικού χαρακτήρα οδήγηση, δηλαδή με προσπέρασε. Τώρα θα σε τιμωρήσω γιατί με προσπέρασε. Αυτά όλα θα πρέπει να σταματήσουν και να σταματήσουν και οι γονεί να δίνουν το κακό παράδειγμα. Δεν πρέπει να περηφανευόμαστε. Έχω ένα παιδί 13 χρόνια και το βάζω στο τιμόνι, κοίτα ο γιο μου τι κάνει ή η κόρη μου τι κάνει. Have... Οι κριτικοί ελπίζουν να πρόκειται για την τελευταία φορά που μια οικογένεια ντύνεται στα μαύρα. Ωστόσο, δυστυχώ οι αρχέ γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι με την έλευση των επισκεπτών τα τροχιά αυξάνονται με μαθηματική ακρίβεια και παρά τι προειδοποιήσει, πιθανότατα θα επαναληφθούν τα ίδια λάθη στο οδικό δίκτυο.